Πέτυχαν τον στόχο και όπως το είχαμε προβλέψει, δεν ήθελε και ιδιαίτερα μαντικές ικανότητες. Έφτασαν τα 30.000 μέλη η ομάδα στο Facebook που ζητά να κατεθεί πρόταση πομφής κατά της Πρόεδρου της Βολής, Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρκετές ημέρες πριν την 16η Αυγούστου. Για να αυτήν την ξινόγαλη, μωρέ. Κωνσταντοπούλου είναι το καλύτερο κόριτσι. Τα λέει πολύ ωραία. Είναι και ωραία, είναι λοιπόν τι. Ακαταμάχητη. Ακαταμάχητη. Μπράβο τη. Συμφωνείτε με τις απόψεις της και αυτά τα οποία. Με όλα. Αποκλειστικά για την Κωνσταντοπούλου, για όλα. Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν επιστολή στους βουλευτές πλην της Χρυσής Αυγής, ζητώντας να παρέμβουν. Το κίνημα κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου έχει ρίζες στην Αχαΐα. Σε αυτό πρωτοστατεί μάλιστα η πρώην Περιφερειακή Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, Αγγέλα Τριανταφύλου. Εντάξει, καλή είναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με το ύφος της και με το που έχει τον τρόπο αυτόν. Τι άλλο να πω. Καθένας έχει το χαρακτήρα. Καθένας έχει το χαρακτήρα, το κάπου σου τη δίνει κιόλας με αυτόν τον τρόπο που έχει. Τι να κάνουμε. Εντάξει, χύμαρος είναι, αλλά προκαλεί και το δίκιο της γίνεται άδικο. Τι να πω, λέει αλήθειες πολλές. Ζητάει κάτι τον κανονισμό που με αγγίζει και εμένα αυτό σε οτιδήποτε έχω κάνει μέχρι τώρα, αλλά προκαλεί. Λίγο πιο ήπιους τόνους περιμένατε. Μπράβο. Θα μου άρεσε να τσουκολάει στον τοίχο, όχι με το άγριο, αλλά ένα γραμματέα να τσουκολάει, τσου χρειάζεται.